Μαθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης δίνουν ισότα ακουόντων ασφαλώς οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ διοργανώνουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό την προσεχή 5η 19 Οκτώβρη στις 18.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργάκη. Αφορμή ο πόλεμος στη γειτονιά μας, αλλά και ένα έγκλημα που συντελείται επί δεκαετίες, όπως επισημαίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Και η εντολή εκένωσης της Γάζας δηλώνει, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ και την ΕΛΜΕ, ότι βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο έγκλημα εδώ και δεκαετίες, μια ασύλληπτων διαστάσεων τραγωδία, ενώ από τα θεωρία, κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωσης, η κοινή γνώμη της Δύσης και το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο μοιάζουν έτοιμοι από καιρό να απολαύσουν και να χειροκροτήσουν τη σφαγή. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αντώνης Κουρσάρης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, Αχιλλές Καπετάνιος. Καταδικάζουμε την επί 70 και πλέον χρόνια μαζική σφαγή και γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Η φυλάκιση 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε μια φυλακή 362 τετραγωνικών χιλιόμετρων, δηλαδή όσο περίπου η μισή Κέρκυρα, η διαρκής κλιμάκωση του πολέμου από την πλευρά του Ισραήλ, η συνέχιση των επικισμών, η δολοφονική απομόνωση και η διαρκής εξόντωση άμαχων και παιδιών προκαλεί την απόλυτα δικαιολογημένη και νόμιμη στη συνείδηση των λαών ένοπλη αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού. Ο Παλαιστινιακός λαός αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες για το δικαίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας του που έχει βία στερηθεί. Το κράτος του Ισραήλ αποθρασύνεται στην πολιτική μαζικής εξόντωσης των Παλαιστινίων από τον υπεριαλισμό, τα μεγάλα καπιταλιστικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή, στην ενθάρρυνση και έμπρακτη πολιτική, διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ δεν έχουν τέλος, σαν τον σημερινό εγκληματικό και απάνθρωπο βομβαρδισμό σχολείων στη Γάζα και τη δολοφονία 30 μαθητών. Δεν συμφωνούμε με τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που στηρίζουν και σπέβδουν να δικαιολογήσουν το κράτος του Ισραήλ στο όνομα της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Δείχνει τον βαθμό αντιδραστικής συμπόρευσή τους με τις υπεριαλιστικές επιδιώξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, βάζοντας το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες με την πιθανή γενικότερη ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, στην πάλη του για ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη και ανεξαρτησία. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι βομβαρδισμοί και οι πολεμικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως καλούμε όλο τον κόσμο την 5η 19 του μήνα στις 18.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργάκη μαζί με την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, τους συναδέλφους μας καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλοι μαζί να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας μπροστά στο δράμα του Παλαιστινιακού λαού, το οποίο εξοντώνεται με όλους τους τρόπους από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τη βοήθεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει στείλει μια φρεγάτα και καλά για ασκήσεις κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, οργανώνουμε συγκέντρωση για τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Εδώ και 75 χρόνια οι Παλαιστίνοι δολοφονούνται, σκοτώνονται, εκτοπίζονται και έχουν μαζευτεί σε μια μικρή άκρη της περιοχής εκείνης για να ζουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Το τελευταίο, μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει κόψει νερό, ρεύμα, ίντερνετ και όλους τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να μεταφερθεί φαγητό και τρόφιμα στους Παλαιστίνιους. Και ισοπεδώνουν ολόκληρα τετράγωνα με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη Παλαιστίνη στα σύνορα του 67 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Γίνεται μια τεράστια προπαγάνδα αυτή τη στιγμή υπέρ του κράτους του Ισραήλ, ξεχνώντας ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε το Σάββατο. Ο πόλεμος αυτός έχει ξεκινήσει εδώ και 75 χρόνια και κάθε χρόνο σκοτώνονται εκατοντάδες Παλαιστίνοι. Να θυμίσουμε μόνο ότι μόνο το 23 μέχρι τον Σεπτέμβριο δηλαδή έχουν πεθάνει 40 παιδιά από διάφορους τρόπους από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και αυτή τη συγκέντρωση.